μέρου του Εμπορικού Συλλόγου Σερβίων, θα ήθελα να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η ιδέα μας για μια συνάντηση όλων των εμπορικών συλλόγων του νομού πραγματοποιείται. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Επιμελητήριο Κοζάνης και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Επιμελητήριου, τον κύριο Νίκο Σαρή, τον υπεύθυνο του Εμπορικού Τμήματος, κύριο Ιωαννίδη Αδάμ, που υιοθέτησαν την ιδέα μας αυτή, την ανέπτυξαν και βοήθησαν στην υλοποίησή της. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον εμπορικό κόσμο, θα κατευθυνθούν προτάσεις, προβληματισμοί και θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Καλούμε όλο τον εμπορικό κόσμο της περιοχής στα Σέρβια για να παρακολουθήσει τη συζήτηση αυτή στις 11 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Σερβίου. Η σκέψη προέκυψε από την ανάγκη ενημέρωση ή συνεργασία των εμπόρων. Τι ακριβώς προηγήθηκε? Και ποια είναι τα νομήματα, έτσι, όλοι οι ζητήματα που έχετε στον εμπορικό κόσμο, όσο και στα Σέρβια? Θέλω να ξεκινήσω εγώ την. Ναι, τώρα δώσω λίγο την πρόταση. Αναλαμβάνοντας τον Εμπορικό Σύλλογο Σερβίων, σε όλα τα μέλη νέα, θέλουμε να δούμε ποια είναι τα όρια και οι δυνατότητες των εμπορικών συλλόγων σε πραγματικότητα, πέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει να πούμε και να βιώνουμε. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει καταρχάς με συζήτηση και συνεργασία και ανταλλάσσοντας εμπειρία και γνώση με τους υπόλοιπους εμπορικούς συλλόγους, πρώτα της περιοχής μας. Έτσι, συλλογικά κάποια πράγματα μπορούμε να τα αναπτύξουμε και με τη βοήθεια του Επιμελητηρίου Κοζάνης να τα θέσουμε σε εφαρμογή σε όλο τον νομό ταυτόχρονα, όπως και κάποιες ιδέες και προβληματισμοί που είναι κοινοί, πιστεύω, για όλες τις περιοχές, σε όλους τους εμπορικούς συλλόγους της περιοχής μας. Mm-hmm.